Ρωτήσω ποια είναι η επίσημη εικόνα που έχετε, διότι από χθες παρακολουθούμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός έδειξε πολύ έντονο ενδιαφέρον να μεταφερθεί στο Σκαραμαγκά, μάλιστα πολύ περισσότεροι και από τις διαθέσιμες θέσεις θέλησαν και θέλουν ακόμα και σήμερα να μεταφερθούν στο κέντρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Αντιθέτως, δεν υπάρχει η ίδια διάθεση για να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο κέντρο φιλοξενίας. Ναι, η περίπτωση του Πειραιά νομίζω ότι δικαιώνει την επιμονή την οποία δείξαμε όταν ακούγονταν διάφορες κραυγές που έλεγαν να μπείτε με τα ΜΑΤ να σαρώσετε τα πάντα και εμείς λέγαμε ότι θα δημιουργηθεί μια λειτουργία συγκοινωνούντων δοχείων μεταξύ του Πειραιά και χώρων τους οποίους φτιάχνουμε με κυριότερους τον χώρο του Σκαραμαγκά. Μεταφέρθηκαν 1000 άνθρωποι περίπου στον Σκαραμαγκά και μερικές εκατοντάδες σε άλλες δομές φιλοξενίας. Ο Σκαραμαγκάς επεκτείνεται νυχθημερών. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα αύριο θα τοποθετηθούν περίπου άλλοι 30 οικίσκοι. Ο κάθε οικίσκος φιλοξενεί 2 οικογένειες των 5 ατόμων, αν είναι αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, η χωρητικότητά του. Ναι. Και με αυτόν τον ρυθμό θα αδειάσει ο Πειραιάς με ορίζοντα, όπως είχαμε πει, την αρχή της περίοδου μεγάλης κίνησης του λιμανιού για το Πάσχα. Μάλιστα. Άρα το χρονοδιάγραμμα από τα μέσα Απριλίου για τον Πειραιά, συγκεκριμένα ρωτώ, έχει μεταφερθεί για τις αρχές Μαΐου, τέλη του μήνα, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Αρχές Πρωτομαγιά είναι το Πάσχα. Ναι. Τέλη Απριλίου, λέω, με αρχές Μαΐου. Για πότε? Δεν το κατάλαβα εγώ σωστά. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα που είναι η περίοδος που θα έχει μεγάλη κίνηση το λιμάνι. Μάλιστα. Ο στόχος είναι και όπως φαίνεται θα έχει επιτευχθεί το λιμάνι να λειτουργεί κανονικά και πλήρως. Όλοι οι κύριοι Κυρίτσι, όσοι έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Σκαραμαγκά, επειδή εχθές υπήρξε και μία σύγχυση με τον αριθμό, δεν έβγαιναν τα νούμερα και είναι πολύ δύσκολο να το λέει κανείς έτσι, διότι πρόκειται για ανθρώπους. Αλλά από την ενημέρωση του λιμενικού, από την ενημέρωση τη δική σας, που είναι και η επίσημη, από το πόσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι έχουν μεταφερθεί αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα στο Σκαραμαγκά, όλοι έχουν μεταφερθεί από το λιμάνι του Πειραιά. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν χωρέσουν στο κέντρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά, όπως μας ενημέρωσαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι από το ρεπορτάζ, προκύπτει και δεν ξέρω αν αυτό το επιβεβαιώνεται, ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες εχθές, πήγαν κάποια πούλμαν, τα οποία ωστόσο δεν γέμισαν, προκειμένου να μεταφερθούν και σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, προκειμένου να μεταφερθούν για παράδειγμα στη Μαλακάσα. Αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον και ανταπόκριση. Φυσικά, ο κόσμος, όπως θα κάναμε και εσείς και εγώ αν ήμασταν σε αυτή τη θέση, αν έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, θα προτιμήσει εκεί που είναι καλύτερα. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Πηγαίνει κάποιος κόσμος στον Σκαραμαγκά, κάποιος άλλος κόσμος πηγαίνει σε άλλα κέντρα. Αλλά όπως είχαμε πει από την αρχή, οι υποτυπώδεις εγκαταστάσεις τις οποίες ήμασταν σε θέση να φτιάχνουμε, τώρα εμπλουτίζονται και βελτιώνονται. Οπότε η εικόνα του Σκαραμαγκά είναι μια εικόνα η οποία σε λίγο θα υπάρχει και σε αρκετά άλλα κέντρα φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα. Απλώς αυτή τη στιγμή ο Σκαραμαγκάς λειτουργεί λίγο, θα μου επιτρέψετε να πω, ως κράχτης. Μάλιστα. Προκειμένου να οι ίδιοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, να στείλουν το μήνυμα στους υπόλοιπους πια. Ναι, αυτό δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Είναι αυτό το οποίο είχαμε πει ότι θα γίνει. Απλώς από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, αυτή η οποία έχει υψηλότερες προδιαγραφές και έχει τύχει και της ευρύτερης δημοσιότητας αντικειμενικά, είναι αυτή του Σκαραμαγκά. Να μεταφερθούμε λίγο στην Ιδωμένη, κύριε Κυρίτσι. Εδώ πληροφορηθήκαμε από χθες ότι ήδη έγιναν κάποιες προσαγωγές, ενώ ξεκίνησαν και οι πρώτοι έλεγχοι. Μας το μετέφεραν από νωρίς χθες το πρωί συνάδελφοι και εδώ διατυπώθηκαν πάρα πολλές απόψεις και ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές που είπαν ότι για ποιο λόγο ξεκινούν κατόπιν εορτής αυτοί οι έλεγχοι. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα στοιχεία που έχετε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, εάν αυτές δηλαδή οι προσαγωγές όντως οδηγούν σε ανθρώπους που δρούν ανεξέλεγκτα και σε ανθρώπους που ενδεχομένως να θέλουν να ενεργήσουν εγκληματικά και όχι ως πραγματικοί αλληλέγγυοι.
Όχι, ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζουμε εμείς αυτό το ζήτημα δεν είναι ακριβώς όπως περιγράφεται από τα ρεπορτάζ. Εγώ καταλαβαίνω, αφού έκανα χρόνια αυτή τη δουλειά, ότι το ενδιαφέρον των μέσων επικεντρώνεται σε ένα σημείο όταν υπάρχει κατάσταση κρίσης. Ωστόσο, η διενέργεια ελέγχων στην περιοχή εκείνη της Ιδωμένης, σε τρία σημεία και κυρίως στη γέφυρα του Αξιού, δεν είναι κάτι καινούριο, έχει γίνει αρκετές φορές, κυρίως όταν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάποιο επεισόδιο, αλλά και τυχαία γίνονται εξακριβώσεις στοιχείων. Έγινε αυτό το πράγμα και χθες. Οι άνθρωποι αφέθησαν ελεύθεροι, έγινε μια εξακρίβωση των στοιχείων τους. Ήταν κυρίως κόσμος ο οποίος δεν συμμετείχε σε κάποιες τυπικές ΜΚΟ, ώστε να είναι ευκολότερο να διαπιστώσει κανείς τι δουλειά κάνουν. Νομίζουμε ότι υπάρχει συνεργασία και από την πλευρά των αλληλέγγυων, που καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν πρέπει να δίνεται εντύπωση ανυπαρξίας κράτους και ελέγχου. Νομίζω ότι η κατάσταση εκεί εξελίσσεται και με τη συνεργασία και των αλληλέγγυων πάρα πολύ καλά, και έχει ξεκινήσει κιόλας ένας ρυθμός, ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί να διατηρηθεί, απομάκρυνσης 500 ανθρώπων την ημέρα από τον άτυπο καταβλισμό της Ιδωμένης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με αυτό το ρυθμό σε 15-20 μέρες ο κόσμος θα έχει μετακινηθεί. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ξεκινάει μια διαδικασία ενοικίασης μη χρησιμοποιούμενων βιομηχανικών και εμπορικών χώρων στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα γίνει με έναν διαγωνισμό. Αυτό έχει ορισμένα προβλήματα καθυστέρησης, αλλά αυτά λέει ο νόμος. Ναι. Αλλά τέτοιου είδους εγκαταστάσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν ήδη εγκαταστημένες μερικές βασικές υποδομές, όπως η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση και η αποχέτευση. Οπότε η παρέμβαση την οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε μετά θα είναι πολύ πιο σύντομη. Άρα, κάποιο χρόνο τον οποίο περίπου, θα χρειαστούμε για να τρέξουμε τους διαγωνισμούς. Περίπου πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να είναι έτοιμοι οι χώροι για να μπουν μέσα άνθρωποι? Περίπου. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Πάντως η λογική είναι ότι με τον ρυθμό που αδειάζει η Ιδωμένη, με αυτόν τον ρυθμό μπορούμε να φτιάχνουμε και αυτούς τους χώρους, ενδεχομένως κάνοντας ένα σκαλοπάτι που λέμε σε κάποιο άλλο πιο λιγότερο οργανωμένο κέντρο φιλοξενίας, δηλαδή που να μην έχει τόσο υψηλές προδιαγραφές, αλλά με τελικό στόχο οι άνθρωποι να εγκατασταθούν σε τέτοιου είδους δομές που παρέχουν σε σχέση με την Ιδωμένη. Είναι φυσικά η μέρα με τη νύχτα, δεν το συζητάμε. Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στο πού εστιάζουν τα μέσα ενημέρωσης και τα ρεπορτάζ, και επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τη δημοσιογραφία και τη γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια, θα ήθελα να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο αυτό, κύριε Κυρίτση, διότι η πλειονότητα των ρεπορτάζ και η πλειονότητα, αν θέλετε, των μέσων ενημέρωσης, είτε μιλάμε για έντυπα, είτε για τηλεοπτικά, είτε για ραδιοφωνικά μέσα, ασχολείται πάρα πολλούς μήνες, έχει κλείσει πια χρόνος και με το ζήτημα του προσφυγικού, οπότε δεν καταλαβαίνω πώς εσείς κρίνετε ότι εστιάζει μόνο σε ζητήματα κρίσης. Και συμπληρώνω στο ερώτημά μου αυτό για να απαντήσετε συνολικά, τι απαντάτε και στις επίσημες μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εκείνες που πραγματικά προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Αναφέρθηκε και η κυβερνητική εκπρόσωπος εχθές, διατυπώνοντας μάλιστα και τη βούληση της κυβέρνησης να μην τους ενοχλήσει, γιατί προφανώς είναι πολύ σοβαρό το έργο το οποίο κάνουν, οι οποίοι διατυπώνουν στα ρεπορτάζ ή όποτε τους φιλοξενούν με την ανάγκη διαχωρισμού. Πρώτον, γιατί τους παίρνει και εκείνους η μπάλα μαζί με όλους τους υπόλοιπους, και δεύτερον, διότι δυσκολεύει και μπλέκεται στο έργο τους η δράση τους. Αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει και εμείς από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γνωρίζουμε, σε ό,τι αφορά το πρώτο σας ερώτημα, ότι το ρεπορτάζ επικεντρώνεται κάθε φορά εκεί που υπάρχει μία εξέχουσα. Έτσι δούλευε πάντα το επάγγελμα, έτσι δουλεύει και τώρα. Άρα, όταν είναι μια κατάσταση κρίσης, περισσότεροι δημοσιογράφοι δίνουν περισσότερη σημασία και συγκεντρώνουν περισσότερο την προσοχή τους σε συγκεκριμένα κομμάτια του ρεπορτάζ. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν, δηλαδή, θα έπρεπε να το αγνοήσουν ή να το υποτιμήσουν? Όχι, περιγράφω ακριβώς τι γίνεται, έτσι δουλεύει το επάγγελμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αυτό έλεγα, δεν έλεγα ότι κακά κάνει δημοσιογράφοι. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι... Το ακούμε συχνά αυτό, γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί εσείς αν μη τι άλλο προέρχεστε, ξαναλέω, από αυτό το χώρο. Ναι, δεν το έχετε ακούσει από μένα. Αυτό το οποίο έλεγα εγώ είναι ότι όταν δεν καταγράφεται από τα ΜΜΕ, ας πούμε, κάποιο είδους αστυνομικός έλεγχος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει.
Απλώς τυχαίνει να μην καταγράφεται. Επειδή η προσοχή του τύπου, των ΜΜΕ, μπορεί να είναι επικεντρωμένη σε άλλο ρεπορτάζ τη συγκεκριμένη στιγμή. Εσείς λέτε ότι εχθές δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Γίνονταν ούτως ή άλλως αυτοί οι έλεγχοι ευθύς εξ αρχής. Γνωρίζατε δηλαδή την ταυτότητα όλων όσοι δρούν και δρούσαν και θα δρούν, δεν ξέρω, στην Ιδωμένη π.χ. στον Πειραιά. Οι αστυνομικές αρχές κάνουν από καιρού εις καιρών εξακρίβωση στοιχείων ανθρώπων οι οποίοι κινούνται σε χώρους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι. Αυτό γινόταν και γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των ανθρώπων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν έχεις έλεγχο της καταστάσεως. Γνωρίζετε πόσες προσαγωγές έχουν γίνει? Η εικόνα, η ενημέρωση που είχα χτες μίλαγε για 15 προσαγωγές και εξακριβώς αφέθηκαν οι άνθρωποι ελεύθεροι, ανθρώπων οι οποίοι δεν δουλεύουν σε τυπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να είναι πιο εύκολη η πιστοποίηση. Οπότε χρειάζεται ένας παραπάνω έλεγχος και οι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι σε αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε πρόβλημα μαζί τους. Επειδή έχουμε υπερβεί το χρόνο, θα παρακαλέσω τη ροή ελάχιστα δευτερόλεπτα υπέρβασης ακόμα για να κλείσουμε, κύριε Κυρίτση, με την επίσημη εικόνα που έχετε εσείς για το τι συμβαίνει στο Ελληνικό, το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσετε με την κοινή λογική ότι δεν αποτελεί ακριτική περιοχή. Ναι, βέβαια, και δεν αποτελεί και άτυπο καταβλισμό όπως είναι η Ιδωμένη και ο Πειραιάς. Το Ελληνικό είναι ανοιχτή δομή φιλοξενίας η οποία έχει το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος, πολλής κόσμος θα έλεγα, και έχει ένα εξειδικευμένο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το παλαιό κτίριο αφήξεων, όπου η δυνατότητα από πλευράς υγιεινής έχει ορισμένους περιορισμούς, οποίους προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Μέχρι με την αποσυμφόρηση του Πειραιά να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα η αποσυμφόρηση του Ελληνικού, πρώτα από το παλαιό κτίριο αφήξεων και σιγά σιγά και από τους άλλους χώρους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυρίτση, για την σύνδεση που είχαμε. Ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης, εκπρόσωπος τύπου του Συντονιστικού για το Προσφυγικό. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι ήδη αρκετά. Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη μαγειρεύει παρέα με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου και τον Σεφ Θανάση Ανδριτσόπουλο.